Να κλείσουμε το δεύτερο μέρος με μία συζήτηση που έχει να κάνει με τον εθελοντισμό, που έχει να κάνει με τα 27 χρόνια δράσης του Χαμόγελου του Παιδιού, που έχει να κάνει με μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και φιλοξενούμε ευθύς αμέσως την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, την συντονίστρια του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στο Χαμόγελο του Παιδιού σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Κυρία Μπομποδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για μια φορά που μας φιλοξενείτε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολλές οι αφορμές, αυτό συνηθίζω να λέω, ειδικά όταν έχουμε απέναντί μας ανθρώπους του Χαμόγελου του Παιδιού, εθελοντές, 17.000 εθελοντές σε 27 χρόνια δράσης. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το κεντρικό μήνυμα ποιο είναι γενικά? Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι χωρίς εσένα δεν γίνεται. Χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί τίποτα και δεν μπορούμε να προσφέρουμε το καλό που θέλουμε, το όραμα του μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου, αν δεν έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας να βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε από το να διοργανώσουμε μια μεγάλη γιορτή εδώ στην Κρήτη. Ναι. Και να ευχαριστήσουμε μικρούς και μεγάλους, και λέω μικρούς γιατί έχουμε και πολλούς μικρούς εθελοντές, τους you smilers όπως λέμε, κορίτσια και αγόρια που είναι στην ομάδα του Χαμόγελου, βοηθάνε στη δράση μας, επικοινωνούν τα δικαιώματά τους και μαζί με τους γονείς τους ήρθαν στην εκδήλωση αυτή, έφτιαξαν και το δέντρο των ευχών με όμορφες ευχές που συγκέντρωσαν από τη γιορτή για να περάσουν έτσι και να κάνουν ένα ωραίο μήνυμα και να φτιάξουν έτσι την ατμόσφαιρα, να κάνουν την ατμόσφαιρα πιο ζεστή. Και χορέψαμε, διασκεδάσαμε. Φυσικά ήταν εδώ και ο κύριος Γιαννόπουλος, όπου ο πρόεδρος του οργανισμού, όπου μίλησε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ευχαρίστησε που είναι κοντά μας, γιατί είναι, όπως σας είπα, η ραχοκοκαλιά του οργανισμού. Πίσω από όλα, από όλα αυτά που γίνονται, πίσω από τα φώτα, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα νοσοκομεία που προσέχουν τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή και τα φροντίζουν να τα ταΐσουν, να τα αλλάξουν, να τους κάνουν παρέα, να παίξουν παιχνίδια μαζί τους. Από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που έρχονται, ετοιμάζουν τα τρόφιμα, φτιάχνουν τα ρουχαλάκια, τα δέματα των παιδιών και των οικογενειών που έχουν προβλήματα διαβίωσης. Από τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του οργανισμού, από τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό δημιουργικό εργαστήριο που φτιάχνουν κατασκευές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι πίσω από όλα και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς ήταν μια γιορτή και να τους ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας. Σε ένα χώρο βέβαια ξεχωριστό, σε μια οικογένεια η οποία στέκεται σε αυτή και αυτή στο πλευρό ανθρώπων πραγματικά που έχουν ανάγκη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σωστά κυρία Μπομποδάκη? Σωστά, τα ΚΑΠΑ Στάντις μας φιλοξένησαν. Έχουμε μια σχέση πολύ καλή με τα ΚΑΠΑ Στάντις. Μας έχουν φιλοξενήσει και παλιότερα. Στηρίζουν τον αγώνα του Χαμόγελου του Παιδιού και έτσι δημιούργησαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπορώ να πω ότι εκπλαγήκαμε από το σύνολο των ιδεών των παιδιών που μαγειρέψανε για τους εθελοντές και για μας και έφεραν πολύ ωραία πράγματα ώστε να μας ευχαριστήσουν και νιώθαμε και πάρα πολύ μεγάλη ζεστασιά κοντά τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους κοντά σου που να καταλαβαίνουν το όραμα, την προσπάθεια και την αγάπη που θέλεις να προσφέρεις και να θέλουν και αυτοί να μπουν στο πνεύμα σου και να όλοι μαζί να το μεταφέρουμε αυτό και στις οικογένειες και στα παιδιά που έχουν ανάγκη, αλλά και να μεταδώσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού, γιατί αυτό ήταν σωστά για μας πολύ σημαντικό. Να μπορέσουμε, ναι, να καλέσουμε και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον εθελοντισμό, και γιατί ξέρετε, αν δεν το ζήσεις, μόνο τότε θα καταλάβεις ότι δεν δίνεις μόνο, αλλά και παίρνεις, γιατί η επίγευση στο τέλος που σου μένει είναι γλυκιά. Νιώθεις πολύ πιο όμορφα όταν προσφέρεις.
Κυρία Μπομποδάκη, αναφορικά τώρα με μια χριστουγεννιάτικη εκστρατεία, με αφορμή τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που πρέπει να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε όλοι, με φόντο βέβαια την εορταστική περίοδο, για πείτε μας. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσφέρει κάποιος φυσικά, όπως λέτε, συγκεντρώνοντας μια τσαντούλα τρόφιμα και ειδών πρώτης ανάγκης, γλυκά για τα παιδιά, σοκολάτες, παιχνίδια. Εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο για αυτά τα είδη, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα παιδιά και τις οικογένειες που στηρίζουμε στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, που είναι οι τρεις περιοχές που έχουμε φυσική παρουσία, όμως στηρίζουμε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη στην Κρήτη. Και ζητάμε από τον κόσμο να μας φέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας, ώστε στη συνέχεια, λίγο πριν τις γιορτές, εμείς θα προσφέρουμε στις οικογένειες. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα. Σταθήκαμε στον σπουδαίο ρόλο των εθελοντών. Είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα συνεχίσετε με την ίδια θέρμη να προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο και βέβαια οι άνθρωποι του Χαμόγελου του Παιδιού σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης είναι εξαιρετικοί. Εξαιρετική ομάδα, με συντονιστή και επικεφαλής βέβαια τον κύριο Γιαννόπουλο, και η πόρτα εδώ, η πόρτα της εκπομπής μας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι πάντα ανοιχτή. Να σας ευχαριστήσω όπως θερμά. Όπως το είπατε, σας ευχαριστούμε, είστε πάντα κοντά μας και μας συγκινείτε πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.